Θα πούμε για ένα 15χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα την Παρασκευή το βράδυ σε τροχαίο στην Νίκαια. Το παιδί φέρεται να επιχείρησε να διασχίσει διάβαση πεζών και σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων του παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Μέσα από καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό, οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τις συνθήκες του θανάτου του παιδιού, ενώ σήμερα το πρωί οι συμμαθητές του άφησαν λουλούδια στο θρανίο του. Πάμε να δούμε το βίντεο. Φως στα αίτια της φωνικής παράσυρσης του 15χρονου Δημήτρη στη Νίκαια, προσπαθούν να ρίξουν αξιωματική της τροχιάς μέσα από καταθέσεις αλλά και βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους. Δεν είναι μόνο ότι τρέχουν αυτοί σαν τους τρέλους, έχουν πάρει ένα τιμόνι και σκοτώνουν όποιον πάρει ο χάρος. Τα βλέπουμε κάθε μέρα στους δρόμους. Η αστυνομία ή η τροχιά δεν κάνει τίποτα. Η τραγωδία συνέβη στις 9.30 το βράδυ της Παρασκευής. Τα παιδιά πήγαν να διασχίσουν τη διάβαση της Πέτρου Ράλη όταν το μοιραίο όχημα ήρθε με ταχύτητα από το φανάρι της Θηβών. Τα δύο από τα έξι παιδιά περνούν αυτή τη διάβαση. Τα υπόλοιπα έξι κοντοστέκονται. Ο 15χρονος φτάνει σε αυτό το σημείο. Ο φίλος του είναι πιο μπροστά. Ο μικρός δεν προλαβαίνει να ανέβει το πεζοδρόμιο και τον χτυπά το αυτοκίνητο που έρχεται με ταχύτητα από απέναντι. Συγκλονίζει η αδελφή του 15χρονου, μιλώντας στην εκπομπή T-Live. Έτρεχε αυτός με 120 χιλιόμετρα, σταμάτησε μετά από 20 μέτρα και βγήκε έξω και το έβαλε στα πόδια και ευτυχώς τον έπιασε. Δεν φρέναρε ούτε λίγο και παραλίγο να πάρει μαζί του και άλλα δύο παιδιά. Ο αδερφός μου, τι να πω, ήταν από τα καλύτερα παιδιά, πάντα δίπλα σε όλους. Ειδικά σε μένα δεν ήθελε ποτέ να με βλέπει να κλαίω. Ήταν ένα παιδί μου, αλλά όλοι τον αγαπούσαν. Μόνο καλές αναμνήσεις έχω με τον αδερφό μου. Έχω στο μυαλό μου ότι θα πάω σπίτι, θα πάω στο δωμάτιό μας και θα τον καναπέζω στον υπολογιστή. Αυτό σκέφτομαι συνέχεια. Του άρεσε πάρα πολύ μαγειρική, ή να γίνει μάγειρα, ζαχαροπλάστη, κάτι τέτοιο. Γιατί έβλεπε και τον παππού μας που έκανε αυτή τη δουλειά. Και του άρεσε πάρα πολύ να μαγειρεύει, να φτιάχνει γλυκά. Πάντα βοηθούσε τη μαμά. Σε όλα αυτά, όταν έκανε ειδικά γλυκά, ήταν να μείνει πάντα πρώτη σε αυτά. Βγήκε μια βόλτα με τους φίλους του και ένα πέρασμα από μια διάβαση της Πέτρου Ράλη στάθηκε μοιραίο, λένε οι συγγενείς του 15χρονου. Πήγα τη βόλτα του, λέει: Φεύγω, γεια σας, λέει. Δεν ξαγύρισε. Σπίτι της οικογένειας έκλεισε. Να διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας, λέει η οικογένειά του, και ζητά αυστηρότερες ποινές. Να αλλάξουν οι ποινές, να είναι πιο αυστηρές οι ποινές. Δηλαδή να κάνει κάτι παράβαση και να το σκεφτεί, να μην την κάνει την παράβαση. Η διασώστρια του ΕΚΑΒ που έφτασε με το ασθενοφόρο στο σημείο δεν μπορεί ακόμα να συνέλθει. Όταν ήρθα εδώ ήταν σαν να βλέπα το παιδί μου. Ο γιος μου είναι στην ηλικία του. Πρέπει να προσέξουμε όλοι πάρα πολύ. Μετά το χαμό του 15χρονου, οι κάτοικοι της περιοχής εδώ είναι οργισμένοι. Μιλούν για διασταυρώσεις καρμανιόλα με πολλούς κινδύνους, τόσο για τους πεζούς όσο και για τους οδηγούς των οχημάτων. Δυστυχώς υπάρχει ασυνειδησία μεγάλη στους οδηγούς. Δεν προσέχουν καθόλου τα παιδιά. Δεν προσέχουν καθόλου τα παιδιά. Φίλοι του 15χρονου περιγράφουν στον Άλφα τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν βλέποντάς τον να ψυχοραγεί μετά την παράσυρση και καταγγέλουν ότι το άτυχο παιδί χτυπήθηκε μετά από παραβίαση κόκκινου σηματοδότη. Και την ώρα που είναι με το ένα πόδι εδώ, τον βλέπουμε πάνω στη γέφυρα και από τη γέφυρα στο κράσπεδο. Ήταν μόνος του. Ούτε φρέναρε, ούτε έστριψε, ούτε τίποτα. Μόνο ανέπτυξε κι άλλο ταχύτητα και χτύπησε το παιδί και σταμάτησε. Καν το πόδι από τον γκάζι. Ήταν όλα τα μάτια σταματημένα. Και ξαφνικά ένα αμάξι τρέχει πάρα πολύ, αλλά το παιδί πιστεύει πως θα τα καταφέρει να περάσει απέναντι και ήταν με το ένα πόδι να πατήσει το πεζοδρόμιο, έτρεξε και τον πάτησε. Λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας, όπου με βουρκωμένα μάτια οι φίλοι του αποχαιρέτησαν το 15χρονο. Είναι άδικο για παιδιά μικρής ηλικίας να χάνουν τη ζωή τους. Λουλούδια και από τους συμμαθητές του στο άδειο από σήμερα θρανείο του. Στην κατάθεσή του ο οδηγός αρνήθηκε ότι πέρασε με κόκκινο. Το ανακριτικό τμήμα της τροχιάς έχει στη διάθεσή του βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος, ενώ και μέσα από καταθέσεις προσπαθεί να ρίξει φως στη νέα τραγωδία.